Πάμε κυρίες και κύριοι στο διεθνή χώρο. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει σήμερα τη σιδηρά κυρία, τη Μάργαρετ Θάτσερ, που κηδεύεται με στρατιωτικές τιμές σε μια τελετή κλειστή στο κοινό και με υψηλούς προσκεκλημένους στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Αυτή την ώρα η Σορός μεταφέρεται, θα αρχίσει σε λίγο η μεταφορά της από το παρεκκλήσι στο Westminster στον καθεδρικό. Αντίο Ψωτηρίου. Να πούμε λοιπόν ότι το τελευταίο ταξίδι της Μάργαρετ Θάτσερ ξεκίνησε στις 12 ώρα Ελλάδος όπως είχε προγραμματιστεί από το παρεκκλήσι της St. Mary Undercroft στο Westminster όπου μεταφέρθηκε χθες με το φέρετρο της πρώην Πρωθυπουργού. Έχουμε ζωντανή σύνδεση, βλέπουμε τώρα την εικόνα της μεταφοράς της ορού της Μάργαρετ Θάτσερ. Ακριβώς, έφυγε λοιπόν από τη St. Mary Undercroft, πήγε στο St. Clement Danes όπου εψάλλει δέηση και θα καταλήξει στη 1 ώρα Ελλάδος στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου όπου θα γίνει η νεκρόσιμη τελετή. Βλέπουμε τελειγμένο με τη βρετανική σημαία το φέρετρο της Μάργαρετ Θάτσερ. Εδώ βλέπουμε το γιο της. Ώρα, λοιπόν, βλέπουμε το γιο της ζωντανή σύνδεση. Ναι, είναι ο Μάρκ. Έχουν αρχίσει λοιπόν να καταφτάνουν στον καθεδρικό ναό για το τελευταίο αντίο στη σιδηρά κυρία, η επίσημη προσκεκλημένη, η αρχηγή κρατών, ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Η οικογένεια της Θάτσερ φτάνει τώρα και μετά σε λίγο αναμένεται να φτάσει και η Βασίλισσα Ελισάβετ με το σύζυγό της. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι η αδερφή του Μάρκ Θάτσερ. Ακριβώς είναι η οικογένειά τη. Αντιόπιν να σε διακόψω, πάμε και στην Εφέλεια Κυρίτου που βρίσκεται στο Λονδίνο και παρακολουθεί την τελετή. Από κοντά, Νεφέλη. Καλησπέρα. Λοιπόν, πράγματι το φέρετρο της Μάργαρετ Θάτσερ έφυγε τώρα από το παρεκκλήσι και θα περάσει από τον δρόμο παράλληλα με το ποτάμι για να φτάσει στον καθεδρικό του Αγίου Παύλου όπου έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι καλεσμένοι. Ο κόσμος έχει μαζευτεί στους δρόμους για να δει το φέρετρο να περνάει. Στο Λονδίνο υπάρχουν κάποιες μικρές διαμαρτυρίες αλλά σε απομακρυσμένα μέρη από το ναό του Αγίου Παύλου. Εδώ στο ναό του Αγίου Παύλου επικρατεί. Εδώ εμείς, Νεφέλη, να σε διακόψω, βλέπουμε τη μεταφορά της ορού. Νομίζω ότι έχουν επιστρατευτεί για το εθιμοτυπικό της τελετής 700 στρατιώτες, ναύτες και από όλα τα σώματα ασφαλείας της Αγγλίας. Πράγματι, 700 στρατιώτες είναι κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Θα ηχήσουν οι καμπάνες. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν πυροβόλα τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο των Φόκλαντ. Με το που θα φτάσει εδώ η νεκρόσιμη ακολουθία θα ξεκινήσει να χτυπάει μία βολή κάθε λεπτό. Εδώ βλέπουμε εμείς τα πλάνα που έχουμε στην απευθεία σύνδεση, Νεφέλη, ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την τελετή. Πάρα πολλοί κόσμοι, πράγματι. Και τώρα, επειδή θα περάσει ακριβώς εδώ μπροστά από τον δρόμο του καθεδρικού του Αγίου Παύλου, κατέβηκαν οι άνθρωποι από τα γραφεία τους και συγκεντρώθηκαν και προσπαθούν όλοι να δουν την ακολουθία. Νεφέλη, επειδή έχουμε διαβάσει διάφορα τις τελευταίες μέρες για το τι συμβαίνει, εσύ τι κλίμα εισπράττεις από τους Λονδρέζους? Οι περισσότεροι έχουν στενοχωρηθεί για το γεγονός και θέλουν να δουν την τελετή. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι οι οποίοι διοργανώνουν πορείες, διαμαρτυρίες, περισσότερο εκείνοι που ήταν ενάντια στις πολιτικές της Μάργαρετ Θάτσερ και επί της Πρωθυπουργίας της, αλλά και νεότερος κόσμος τώρα, ο οποίος έχει ακούσει κάποια πράγματα για το τι γινόταν τότε, τι συνέβαινε τότε. Αλλά όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ο Ντέιβιντ Κάμερον, πλέον όλες οι πολιτικές μοιάζουν με εκείνες τις Θάτσερ. Μάλιστα, εδώ έχουμε διπλό πλάνο εμείς αντιόπι και βλέπουμε τα δύο παιδιά της Μάργαρετ Θάτσερ που τώρα κάθονται στη θέση του στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Η πορεία της Σορού και με όλο το εθιμοτυπικό βλέπουμε ότι συνεχίζεται. Νεφέλη, να σε αφήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε για την ανταπόκριση. Οι καλεσμένοι είναι 2.300 από 170 χώρες. Χιλιάδες κόσμο, όπως είπε και η Νεφέλη, έχουν μαζευτεί σε όλη τη διαδρομή. Η Σορός της Θάτσερ μεταφέρεται σε κυλίβαντα με άλογα. Πάνω στο μπουκέτο, στο φέρετρο, υπάρχει ένα μήνυμα. Αγαπημένη μας μητέρα, πάντα στην καρδιά μας, Μάρκ και Κάρολ, είναι τα δύο παιδιά της που είδαμε προηγουμένως. Να πούμε ότι μπάντες παιανίζουν ύμνος από το πρωί, καμπάνες ηχούσαν πένθυμα και οι σημαίες κυματίζουν με σύστιες. Πολλοί άνθρωποι είχαν κατασκηνώσει από το βράδυ σε κάποια σημεία για να βλέπουν καλύτερα, ενώ υπάρχει και ισχυρότατη αστυνομική δύναμη 4.000 αστυνομικών σε όλη την πόλη. Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, όπως καταλαβαίνεις, ιδίως μετά την προχθεσινή επίθεση. Είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Ακριβώς στην Βοστόνη. Ο κόσμος, όπως είδαμε, κρατάει σημαίες. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες, βέβαια. Άλλοι κρατούν πανό. Υπάρχουν και κάποιοι που κρατούν πανό κατά της Θάτσερ. Είδαμε προηγουμένως ένα κύριο που έλεγε
ότι δεν θα πληρώσει ο Βρετανικός λαός τα 10 εκατομμύρια λίρες για μια συντηρητική που κατάργησε το κράτος πρόνοιας. Ακόμα και μετά θάνατον, λοιπόν, η Μάργαρετ Θάτσερ δικάζει, Ελένη. Φανατικούς εχθρούς. Αντίο Ψωτήριο, σε ευχαριστώ.